Έχουμε μεγάλη χαρά σήμερα, γιατί βλέπουμε τους αύριους χώρους των σχολείων μας γεμάτους από νέα παλικάρια, από παιδιά στο δημοτικό, από νέους και νέες στο γυμνάσιο, στο λύκειο, και χαιρόμαστε για αυτή τη σφυργιλότητά τους, την καθαρότητά τους και την όρεξη να σπουδάσουν και να μάθουν περισσότερα. Εμείς να ευχηθούμε υγεία στα παιδιά μας, φωτισμό πολύ, δύναμη, να ευχηθούμε φωτισμό και δύναμη και υγεία στους καλούς μας εκπαιδευτικούς, οι οποίοι τόσο κουράζονται και προσφέρουν τον εαυτό τους για τη διακονία των παιδιών μας και για την σπουδή των παιδιών μας και την πρόοδό τους. Ακόμη να συγχαρούμε και τους γονείς και τους συλλόγους γονέων, οι οποίοι και αυτοί προσφέρουν πολλά στα παιδιά μας, και να ευχηθούμε αυτή η χρονιά να είναι ευλογημένη. Αλλά πώς θα είναι ευλογημένη? Θα είναι ευλογημένη όταν εκείνον που ευλογεί τον δεχτούμε στις καρδιές μας. Θα παρακαλέσω και γονείς και εκπαιδευτικούς και κληρικούς εφέτος να δραστηριοποιηθούν περισσότερο, γιατί βλέπουμε πού οδηγείται η νεότης μας. Να προσφέρουν Χριστό στα παιδιά, γιατί χωρίς Χριστό δεν μπορεί να γίνει αγωγή. Όσο και αν πολεμούν και θέλουν πολλοί να ξεριζώσουν τον Χριστό, εμείς να αγωνιστούμε. Να αγωνιστούμε, να παλέψουμε. Τα παιδιά μας θέλουν στήριγμα και βοήθεια. Και τότε θα δούμε μια παιδεία, ευλογημένη παιδεία, όπως τη θέλει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο οποίος έδωσε άλλοτε τόσα πολλά για τα γράμματα και την παιδεία. Καλή χρονιά, ευλογημένη, πρόοδο στα παιδιά μας να δώσει ο Θεός. Σας ευχαριστώ πολύ.